Θα συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο της Επιτροπής, τον κύριο Ανδρέα Παπαχαραλάμπους. Καλημέρα, κύριε Παπαχαραλάμπους. Πολύ καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους τους ακροατές. Το κυπριακό ποδόσφαιρο, εκτός από εκθέσεις, εκτός από δημοσίευματα στο εξωτερικό, βάλετε και εσωτερικά με τις τοποθετήσεις ή δημοσιεύματα παραγόντων για διαφθορά στο ποδόσφαιρο, και εκεί είναι που γίνεται και κακό, έτσι. Γίνεται κακό σε τι? Σε ό,τι αφορά την εικόνα που βγάζει το κυπριακό ποδόσφαιρο. Κοιτάξτε να δείτε, την εικόνα των κυπριακών ποδόσφαιρων εδώ και χρόνια δεν έβγαζε καλύτερη, τώρα είναι χειρότερη, λόγω του ότι επισήλθε σε μεγάλο βαθμό το στοίχημα. Αλλά δεν επίστεψα εγώ ποτέ ότι το κυπριακό ποδόσφαιρο ήταν Παναγία στον τοίχο. Εν πάση περιπτώσει, εκείνο που εδώ που φτάσαμε και φτάσαμε στον πάτο, δεν έχουμε άλλη επιλογή ή να το κλείσουμε ή να το γιορθώσουμε. Η Επιτροπή Δεοντολογίας, κύριε Παπαχαραλάμπους, πώς μπορεί να λειτουργήσει έτσι ώστε να διορθωθεί αυτό πριν το κλείσουμε? Κοιτάξτε, η Επιτροπή Δεοντολογίας, θέλω να είμαι δίκαιος, ο νόμος με τον οποίο λειτουργεί είναι αρκετά καλός και αρκετά δυνατός. Πλην όμως, εάν θα περιμένουμε όλα από την Επιτροπή, είναι πολύ δύσκολο να γίνουν. Βγήκα πάρα πολύ ενισχυμένος χτες από την συνάντηση που είχαμε με τον Υπουργό Δικαιοσύνης και πραγματικά θέλω να τον ευχαριστήσω, διότι ήταν η μόνη φορά που βρέθηκα σε μια σύσκεψη και υπήρχε απόλυτη ομοφωνία. Όλοι, μηδενός εξορμένου, υποσχέθησαν στήριξη στην Επιτροπή, τόσο αρχηγών μάτων και αντιπρόσωποι, όσο και ο Υπουργός, όσο και η ηγεσία της αστυνομίας. Εάν συνεχίζουμε με αυτόν το μοτίβο, βλέπω πραγματικά ότι θα πετύχουμε. Αν όμως αύριο κυριαρχήσουν τα συμφέροντα του ενός, τα συμφέροντα του άλλου και αρχίσουμε να έχουμε αποκλήσεις ή να έχουμε το οτιδήποτε άλλο, πάλι θα είμαστε στον ίδιο παρονομαστή. Μήπως κύριε Παπαχαραλάμπους, όπως είπατε, φτάσαμε στον πάτο, υπήρχαν κατά διαστήματα τα συμφέροντα του ενός ή τα συμφέροντα του άλλου? Κοιτάξτε να δείτε, η προσωπική μου άποψη, βεβαίως υπήρχαν τα συμφέροντα και του ενός και του άλλου και του ενός φορέα και του άλλου φορέα. Αυτά όμως υπήρχε χώρος και γίνονταν. Σήμερα η προσπάθεια είναι να κλείσουμε τους χώρους. Για να κλείσουμε όμως τους χώρους πρέπει να είμαστε όλοι αποφασισμένοι. Προσωπικά η επιτροπή μου είναι αποφασισμένη. Κάτι που θα ήθελα να ρωτήσω, κύριε Παπαχαραλάμπους. Βλέπουμε, διαβάζουμε και ακούμε κατά διαστήματα τοποθετήσεις παραγόντων ή ατόμων που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο. Με αυτούς τι γίνεται? Έχουμε προειδοποιήσει. Όσοι έχουν κάνει τοποθετήσεις και όσοι έχουν κάνει σε εισαγωγικά παράπονα και όσοι βλέπουν ότι το ποδόσφαιρο είναι διεφθαρμένο ή ο αθλητισμός, αλλά το λένε μόνο με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, είναι υποχρεωμένοι να έρθουν να το πούν και σε εμάς. Και εκείνοι που έκαναν δηλώσεις και αυτοί που θα κάνουν δηλώσεις και αυτοί που θέλουν να κάνουν οικειοθελώς και αυτοί που δεν θέλουν να κάνουν οικειοθελώς. Και κάτι τελευταίο, κύριε Παπαχαραλάμπους, η Επιτροπή Δεοντολογίας και Προστασίας Αθλητισμού έχει ρόλο και στην ΚΟΠ? Βεβαιότατα. Βεβαιότατα. Έχει ρόλο και στο ασυμβίβαστο και στο ιδεοντολογία και στην χρηματισμών και στην αύξηση της περιουσίας και ούτω καθεξής. Έχετε κάνει ήδη κάποιες σκέψεις ή αναμένονται κάποιες κινήσεις που αφορούν την ΚΟΠ? Το πλάνο μας είναι ήδη έτοιμο και μπήκε σε λειτουργία, αλλά επειδή αρκετά είναι κάτω από το απόρριτο, θα περιοριστούμε ότι και πλάνα έγιναν και αρχίσαμε να λειτουργούμε
Σαν πρώτο παράδειγμα μπορώ να πω ότι οι ομοσπονδίες θα είναι όλες κοντά μας στις 4 του μηνός 12.30. Μάλιστα. Αυτό είναι σημαντικό. Απλώς επειδή υπήρχε και αυτό η τοποθέτηση από τον ΚΟΑ, ότι ξέρετε, δεν μπορούμε να ελέγξουμε και εύκολα και την ΚΟΠ. Θα τις ελέξουμε. Μάλιστα. Κύριε Παπαχαρλάμου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα.